Περάστε καλά. Λοιπόν, Γιάννης Χατζηδοσίου εδώ μαζί μας, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Γιατί και στην Αθήνα, στην Πλάκα κυρίως, όπου ήταν η καρδιά του αθηναϊκού καρναβαλιού παλιά η Πλάκα, έτσι. Είναι, ναι, είναι μικρή. Εσείς κύριε Κοταρή, θα το θυμόσαστε, ότι πηγαίναμε στην Πλάκα. Τι λέτε τώρα, μάλιστα... ανέβηκε στην εκτίμησή μου. Ένας λόγος που σταμάτησε τότε, να το πούμε, ήταν τα αρόπαλα, αν θυμάστε, και τα επεισόδια. Ναι, εντάξει, όχι επεισόδια. Ο κόσμος είχε διαμαρτυρηθεί. Βεβαίως τώρα το οργανώνουμε σε άλλη βάση, πολύ πιο καλά. Ξεκινάνε 5.30 ώρα το απόγευμα από το Σύνταγμα. Θα είναι εκεί η μπάντα του Δήμου, θα είναι ζογκλέρ, θα έχει ξυλοπόδαρους, θα μοιράσουμε σερμπαντίνες, θα μοιράσουμε πολλά μάσκες στον κόσμο, θα έχει μουσικές. Μάσκες, όχι για τον COVID, τις άλλες μάσκες. Μάσκες, ναι. Μάσκες καραβαλιού. 7.30 ώρα το απόγευμα, 7:15 θα ξεκινήσει στην πλατεία Μοναστηρακίου. Θα γίνει παρουσίαση, μάλιστα αν επιτρέπετε, την κάνει η Ιωάννα Μαλέσκου. Και θα έχουμε εκεί μουσικές, τραγούδια. Σε όλο το κομμάτι, για αυτούς που θυμούνται, αυτή είναι, αυτό ουσιαστικά να βιώνουμε, αυτό το κομμάτι στην Πλάκα Μοναστηράκη, στην Κίδα Αθηναίων. Θέλουμε, ξέρετε, ήταν και παράλογο και είναι παράλογο η πρωτεύουσα της χώρας να μην είχε καρναβαλικές εκδηλώσεις. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε πολύ φιλόδοξοι ότι θέλουμε να πετύχει φέτος. Γιατί φεύγουν εκεί περισσότεροι από την πρωτεύουσα και πάνε στην Πάτρα ή σε άλλες πόλεις. Σωστά, αλλά αυτοί που μένουν πάρα πολύ. Ναι. Όταν λέμε, ξέρετε, στην Αθήνα ότι φεύγουν 500.000, μένουν άλλα 4 εκατομμύρια. Ναι. Έτσι δηλαδή... σας ήρθε η ιδέα για να προχωρήσετε σε αυτή τη διοργάνωση με σκοπό να του κάνετε θεσμό, από ό,τι καταλαβαίνω. Ασφαλώς, αλλά ξέρετε, εμείς εκφράζουμε την επιχειρηματικότητα και για να μην το ξεχνάμε. Ο λόγος είναι ότι παράλληλα με τις εκδηλώσεις, σας θυμίζω ότι τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά, θα γεμίσουν οι ταβέρνες, θα γεμίσουν τα μπαράκια, άρα δίνει και μια ζωή στην επιχειρηματική. Τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά σήμερα. Και τα εμπορικά. Και στην Πλάκα Μοναστηράκη, βεβαίως, ναι, ναι. Από το Σύνταγμα, γιατί θα είναι ανοιχτά. Θα γεμίσουν οι ταβέρνες, τα... Μάλλον τώρα νοτική αγορά, αλλά δημιουργεί και... επιστρέφει ο κόσμος στο κέντρο της πόλης, το οποίο το βιώνει δύσκολο, γιατί η Αθήνα είναι μια δύσκολη πόλη. Και νομίζω ότι όλα αυτά βοηθούν και στο να αγαπήσουμε ξανά το κέντρο της Αθήνας. Βέβαια. Να το επισκεφτούμε, γιατί πολλοί έχουμε φύγει κιόλας από το κέντρο, μένουμε πιο έξω. Βεβαίως, και μάλιστα να σας πω, ξέρετε, ναι, ποιο είναι το μεγάλο θέμα της Αθήνας, είναι ότι έχει μια νεκρή περίοδο τους χειμερινούς μήνες και τους μήνες μέχρι τον Απρίλιο. Έχει αλλάξει λίγο τελευταία χρόνια αυτό. Ναι, ναι. Ασφαλώς και δεν έχει αλλάξει. Θα μπορώ να σας πω ένα νούμερο. Μιλάμε στην Αθήνα κάποτε για 3 εκατομμύρια τουρίστες και τώρα μιλήσαμε πέρυσι κοντά στα 9 με 10 εκατομμύρια που είχαν τουλάχιστον μια διανυκτέρευση στην Αθήνα. Όμως όλα αυτά φέρνουν τον κόσμο, κρατάνε και κόσμο στην Αθήνα, ανοίγει αγορά και όπως σωστά είπατε, αυτό το κομμάτι που λέμε το ιστορικό κέντρο, που σας θυμίζω ότι εμείς έχουμε κάνει και το Αγορά Άθες, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, τι προσπαθεί να κάνει, να φέρει και τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται. Ένα στοιχείο, νομίζω τα λέει όλα, επισκέπτονται το Μουσείο Ακρόπολης 2 εκατομμύρια τουρίστες και στην Πλάκα Μοναστηράκη πάνε 150.000. Άρα από τέτοιες εκδηλώσεις συνολικά και πολλές άλλες που έχουμε στο μυαλό μας, το ήχος και φως είναι μια φιλόδοξη ιδέα που θέλουμε να ξαναξεκινήσουμε εκεί. Κρατάς τον κόσμο εκεί, έρχονται οι τουρίστες εκεί, αλλά ας κρατήσουμε για τη μεγάλη ιδέα, δίνουμε χαρά στον κόσμο. Δηλαδή σήμερα μικροί, μεγάλοι θα έρθουν εκεί, θα έχει τόσες πολλές παραστάσεις, είναι δεκάδες, είπα μερικές από αυτές, που δίνουμε χαρά στον κόσμο. Ωραία, είναι και αυτό ένα κομμάτι. Αν δώσετε μια καλή ιδέα, μπορείτε να κάνετε κάτι για να απομακρυνθούν πλέον τα αυτοκίνητα από την Πλάκα και να φέρουμε τα παράνομα παρκαρισμένα πάνω σε κάθε πεζοδρόμιο και ο κάθε κάγκουρας που θέλει να μπει ανάποδα με ένα αυτοκίνητο μέσα στα στενά της Πλάκα και θέλει να πάει να παρκάρει μπροστά στην ταβέρνα. Το Αγορά Άθενς έχει μέσα στη λογική του αυτό, αλλά μπορώ να σας πω κάτι γενικότερο πέρα από αυτό. Κοιτάξτε, ότι κάποια στιγμή πρέπει στο κέντρο να μιλήσουμε για το ιστορικό τρίγωνο. Όλες οι πρωτεύουσες του κόσμου έχουν ένα κομμάτι στο κέντρο στο οποίο δεν κυκλοφορεί τίποτα. Δεν έχει βασικές αρτηρίες. Καταλάβατε τα στενάκια τώρα που δεν μπορεί να περάσει, τέλος έχει παρκάρει. Όταν λέω στην Πλάκα Μοναστηράκη, αν μου επιτρέπετε, ένα μεγάλο κομμάτι που δεν είναι αρκετά μεγάλο, που είναι και όλα τα αρχαία. Η γνώμη μου είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει τελείως η κυκλοφορία. Ασφαλώς και θα σας πω ότι για να σταματήσει χρειάζεται να βάλεις μέσα μεταφοράς διευκόλυνσης, μικρά λεωφορείακια μπορεί να λειτουργούν, μικρά τρενάκια. Μέρνα για την τροφοδοσία. Μέρνα για την τροφοδοσία, ασφαλώς, ναι. Όλα θα τα κάνεις. Όμως θα ήταν καλό αυτό όχι μόνο για τους λόγους που αναφέρατε πριν, αλλά γιατί πιο εύκολα ο κόσμος θα μπορεί να κινείται, πιο πολλοί κόσμος θα κυκλοφορήσει, πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό. Και κυρίαρχα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι χρειαζόμαστε ένα χώρο που άλλος μπαίνει μέσα, περπατάει χωρίς άχη, χωρίς προβλήματα. Το θέμα της τροφοδοσίας, το θέμα της τροφοδοσίας. Είμαστε η μόνη πρωτεύουσα όπου ο καθένας, ο κάθε μαγαζί μπορεί να έρχεται και να παρκάρει ένα φορτικό μπροστά και να βγάζει πράγματα όλες τις ώρες. Το οποίο έχει σταματήσει τώρα, όπως ξέρετε, με απόφαση περιφέρειας έχει σταματήσει εδώ και ένα χρόνο. Αλλά εδώ πρέπει να σας πω, όταν αντιγράφουμε κάτι, να το γράφουμε σωστά. Δηλαδή στην Ευρώπη, ναι, μεν δεν γίνεται στη διάρκεια της μέρας, γίνεται στη νύχτα, αλλά υπάρχουν και ειδικοί χώροι οι οποίοι μπορείς να πας και να ξεφορτώσεις το φορτηγό. Σας δω ένα παράδειγμα, γιατί πρέπει να λέμε και αυτά. Έρχεται ένα φορτηγό μία η ώρα και ξεφορτώνει στο σούπερ μάρκετ. Αυτό κάνει θόρυβο. Ξέρετε, λένε αυτοί και από πάνω μας πετάνε γλάστρες από τα διαμερίσματα. Δηλαδή ο άλλος κοιμάται εκεί την ώρα.
Είναι σωστό καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι πρέπει να σταματήσουν τα φορτηγά να κυκλοφορούν τη μέρα. Ναι. Όμως παράλληλα πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες μεταφόρτωσης ή αν θέλετε εκφόρτωσης που δεν θα δημιουργούν προβλήματα στους κατοίκους. Σήμερα είστε εδώ για να μιλάμε για οικονομικά θέματα, να μην γκρινιάζουμε, να μιλάμε για προβλήματα. Εντάξει, έτσι, για λίγο πινελιά. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ για να μας ενημερώσετε για αυτό το ξεφάντωμα και τη γιορτή στην καρδιά της πόλης, την Πλάκα που προετοιμάζεται. Ναι. Να συνεχίσω λοιπόν λέγοντας ότι η διαδικασία εκεί είναι ωραία. Όταν ξεκινάει από την Πλάκα, ουσιαστικά είναι σε μια μεγάλη παρέλαση, γιατί προηγείται η μπάντα του Δήμου. Παράλληλα είναι και οι ζογκλέρ, οι ξυλοπόδαροι, είναι αυτοί οι μάγοι που βγάζουν φωτιές από το στόμα. Άρα τα παιδιά που νομίζω θα τους αρέσει, προχωράει, κατεβαίνει η καλλιδρομία και φτάνει μέχρι το Μοναστηράκι. Όπως το Μοναστηράκι, στην πλατεία Μοναστηρακίου, εκεί ουσιαστικά είναι η επίσημη έναρξη. Όπου θα πούμε δύο λόγια θα πούμε. Ένα λεπτό, Δήμα, όχι. Θα δώσουμε χαρά, είμαστε. Και θα ξεκινήσει ουσιαστικά αυτό το πάρτι που γίνεται πάντα, αυτό θυμίζω μέσα στην Πλάκα, κυρίως στην Κυρατινή, συμβαίνει πάντα, όπου ο κόσμος περπατάει, διασκεδάζει, του μοιράζουμε, επαναλαμβάνω, και εμείς του δίνουμε χαρά, του μοιράζουμε μάσκες κανονικές, του δίνουμε κομφετί, του δίνουμε κορδέλες να πετάει. Άρα δημιουργούμε... Έχω κομφετί, θα μου πει πάλι την κρινιάζω. Κομφετί. Δεν καθαρίζει ο δρόμος. Μετά ταλαιπωρείται και άμα τα μαζέψουν και παντού μετά υπάρχουν χαρτάκια στην πόλη. Εντάξει, δεν πειράζει. Ταλαιπωρήσουμε μια φορά, θα είναι μεγάλη χαρά όμως. Δεν αρέσουν οι απόκριες. Ο χαρτοπόλεμος. Ξέρετε, κύριε Μεταλλίδη, ο χαρτοπόλεμος όμως, είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτό δεν είναι ένα παραπάνω χαρά. Είναι το πείραμα που γίνεται. Να το απολαύσετε όσοι μείνετε στην Αθήνα. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε. Τι ώρα, είπατε 5. Εγώ 7.30 ώρα θα παρατηρήσω αν έρθω, θα είμαι εκεί. Εγώ να ξέρετε, καρναβάλι. Εγώ θα είμαι κάτω από τον μισθό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.